πώς από την δόξα δράμας φτάσατε στον ΠΑΟΚ. Ε, τότε οι μεταγραφές γινόταν με, από τους, τους, προέδρους και τους προπονητές. Δεν υπήρχαν οι μανάτζερ και οι σκάουτινγκ που βλέπαν και κάποιους παίκτες για να τους φέρουν όπως είναι, λειτουργεί σήμερα το ποδόσφαιρο. Ε, σε κάποια παιχνίδια της δόξας ήταν, παρακολουθούσε ο, ο, τότε πρόεδρος ο Χάρης ο Σαβίδης, ο οποίος, ε, ε, περισσότερο αυτό ήθελε να γίνει μεταγραφή μου και έτσι επειδή ο πρόεδρο ήθελε τη μεταγραφή να γίνει από τη Δόξα Δράμα, έτσι μπόρεσα και ήρθα στο, στο, στον στο, Πάουκ. Ήσασταν center for και καθιερωθήκατε στη συνέχεια center back. Ε, Ποιο ήταν ο άνθρωπο που έκανε την αλλαγή, Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το, ρωτάνε, το ρωτάει πολλοί κόσμοι. Ε, την τότε εποχή ο Λίμπρεξ που ήταν προπονητή στην Πάουκ. Ε, έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό. Ε, ο βοηθό, ο κύριο Μπέλη, ο Μιχάλης Μπέλη, ο οποίο ήταν ε, καταξιωμένο προπονητή στην εποχή εκείνη, ήταν βοηθό. Ε, Αυτό με παρότρινε να, γίνω, να αλλάξω θέση, βέβαια δοκιμάζοντά μου σε κάποια βαλκανικά κύπελα που έπαιζε τότε ο ΠΑΟΚ, με Ρουμανίε και με Βουλγαρίε. Τότε συμμετείχαν οι παίκτε που δεν ήταν στι αποστολέ, ή οι τραυματίε που προσπαθούσαν να γίνουν καλά, ή οι παίκτε που ήταν τιμωρημένοι. Σε κάποια παιχνίδια λοιπόν πήγαμε και μα ε, έδωσαν την ευκαιρία την εποχή εκείνη να κάνουμε αυτά τα βαλκανικά παιχνίδια να τα παίξουμε και εκεί με πρότεινε να παίξω center back. Όταν έπαιξα ένα παιχνίδι για πρώτη φορά, το οποίο μάλιστα πήγα και αρκετά καλά μπορώ να πω, τότε μου είπε ο κύριο Μιχάλης ότι η θέση μου για να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ είναι να γίνω center back και ο λόγο ήταν επειδή εγώ τότε ήμουν φαντάρο και έχασα και, έχανα και την προετοιμασία αλλά και πολλά άλλα παιχνίδια, είχα μείνει αρκετά πίσω, με αποτέλεσμα αυτό να με βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια, η αυτοπεποίθηση που μου έδωσε και η, η, η δύναμη μέσα από τον ίδιο τον προπονητή με, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να παίξω στο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ σαν συντερμπάκ. Κάτι που στην αρχή με δυσκόλεψε εμένα, αλλά βέβαια μετά αυτό που. Ήθελα από την αρχή που έφυγα από τη δόξα δράμα, ήταν να μπορέσω να καθιερωθώ στον πάγο. Δεν με ενδιαφέρε εμένα σαν παίκτη αν έπαιζα με το νούμερο 9 ή αν έπαιζα με το νούμερο 5. Ποιε ήταν οι πρώτε σα εντυπώσει με το που φτάσατε στην ομάδα, Οι πρώτε εντυπώσει, με γυρνά πολλά χρόνια πίσω. Ε, θεωρώ ότι όποιο παίκτη έμπαινε μέσα από μικρή ομάδα και έμπαινε μέσα στο γήπεδο τη Τούμπα επειδή ήταν πολύ δυνατό το όνομα της Τούμπας. Και βέβαια σαν ομάδα, αλλά και περισσότερο από τον κόσμο είχε βγει αυτή η φήμη. Ε, νομίζω ότι όποιος έμπαινε μέσα στο γήπεδο, ε, εγώ προσωπικά αυτό που είχα, είχα παίξει την πρώτη φορά σαν αντίπαλος με τη δόξα δράμα, είχα πει ότι για να παίξει αυτό το γήπεδο πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτη. Βέβαια μετά από τρία χρόνια η μεταγραφή μου έγινε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι με το που έγινε η μεταγραφή θα έπρεπε να παίξω κατευθείαν. Τότε δεν έπαιζε πολύ εύκολα σε μια ομάδα γιατί ήταν δύσκολο να καθιερωθεί και δύσκολο να πάρει και τι ευκαιρίε. Υπήρχαν πολύ καλοί παίκτε και έπρεπε στον ανταγωνισμό να είσαι να πάντα ο καλύτερο. Αυτό φαινόταν μέσα από τι προπονήσει και φυσικά ε, από την προετοιμασία που είχε κάνει αν έπαιρνε την ευκαιρία. Νομίζω εκεί πέρα ήταν το, 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 το βασικό κομμάτι το οποίο θα σου δίνει την ευκαιρία ε, παίρνοντά την να μπορείς να δείξεις και στον προπονητή και στον κόσμο ότι αξίζεις να παίζεις τον ΠΑΟΚ. Ε, στην εποχή, την εποχή εκείνη δεν σου δίνει κανένας πολύ εύκολα την ευκαιρία. Σήμερα πιστεύω ότι οι νέοι παίκτε νομίζω ότι την παίρνουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι την πέραμε εμείς στα προηγούμενα, στα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή τα, τα δικά μας χρόνια να πω. Ποιον προπονητή έχετε ξεχωρίσει την εποχή εκείνη εμείς είχαμε πολλούς Ολλανδούς προπονητές. Εμείς είχαμε Ολλανδούς προπονητές, είχαμε τον το Ρίνο που παίξαμε μέσα στην Άπολη, που ήταν πολύ ξεχωριστός για μένα. Ένας προπονητής που είχε καθιερωθεί στην Εθνική Ολλανδία σαν βοηθός βέβαια. Μα έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Μα βοήθησε πολύ με την Άπολη που παίξαμε το παιχνίδι το μεγάλο με τον Γκαρέκα και τον Μαραντόνα την εποχή εκείνη. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να σταθούμε και να καθιερωθούμε στον ελληνικό χώρο, Παίζοντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με μεγάλα ονόματα και με μεγάλε προσωπικότητε. Αυτό μα έδωσε το δικαίωμα να, να, να αντέξουμε και να παλέψουμε για, οτιδήποτε στόχο, για οποιοδήποτε στόχο υπήρχε τότε στην ομάδα, για να μπορέσουμε να, 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 να παίρνουμε όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά να, να διεκδικούμε μόνιμα την πρώτη θέση, την πρώτη και τη δεύτερη. Ο, αρχικό, ο, ο στόχος τη εποχή εκείνη ήταν το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο. Βέβαια το, έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί τότε το κύπελο το ΕΦΑ ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Δεν υπήρχαν αυτοί οι όμιλοι να παίζει τόσα πολλά παιχνίδια. Ήταν ένα και ένα παιχνίδι, ένα μέσα ένα έξω. Αν το περνούσε, ήταν πολύ καλή ευκαιρία για μα να παίξουμε και το δεύτερο. Αλλά δεν είχε συνέχεια γιατί ε, οι ομάδε ήταν πάρα πολύ δυνατέ και πολύ δύσκολε. Αλλά ε, οι προπονητέ ήταν μετά ο, ο Ρομπ Γιάκομπ και αυτό πολύ μεγάλη προσωπικότητα τη το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, ο Χάν που τον πρόλαβα για λίγο, ο Λίμπερξ που ήταν ο πρώτο προπονητή που είχα έρθει το 1986, και μετέπειτα οι δικοί μα οι Έλληνε. Αλλά αυτό που θα χαρακτήριζα πολύ καλό προπονητή είναι αυτό που μα έδωσε μεγάλη όθηση ε, και να σκεφτόμαστε πολύ επαγγελματικά, παρόλο που τότε δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, ο Ρήνο Ισραήλ. Από το παιχνίδι με την Νάπολη, τι σα έχει μείνει περισσότερο. αλλάξαμε, αλλάξαμε δύο φορές την καρδιά μας. Όταν μπήκαμε στην Νάπολη μέσα στο Σαν Παλου, να παίξουμε, ε, οι μορφές των ποδοσφαιριστών αυτών, οι προσωπικότητες και γενικότερα τα ονόματα ήταν πολύ μεγάλα, γιατί η, στην Ιταλία τότε που πήγαμε όλοι, όλοι οι παίκτες της Νάπολη ήταν από την, ήταν από την Εθνική Ιταλίας, από την Εθνική ε, Αργεντινής και Εθνική Βραζιλίας. Άρα λοιπόν εμείς ήμασταν μπορώ να πω νεαρή σε ηλικία, αλλά είχαμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα την ψυχική την ψυχή και, την καρδιά που το έχει ο Έλληνα αυτό. Και μέσα από αυτό το κομμάτι δείξαμε πραγματικά ότι κοντράραμε και χτυπήσαμε και το παιχνίδι του το εκτό έδρα, το πρώτο που χάσαμε ένα μηδέν με πέναλτι, που το έβαλε, που σκόραρε ο Μαραντόνα, αλλά και μέσα εδώ με τον φανταστικό κόσμο που πραγματικά. Ήταν αξιόπαινο να βλέπεις κοντά στους 50.000 να ζητοκραυγάζουν και να σε οθούν για να κερδίσεις παρόλο που χάναμε στο, στο πρώτο μήχρονο, εσωφαρίσαμε στο δεύτερο, δεν μπόρεσαμε να πάρουμε την, την πρόκριση, αλλά φυσικά ε, δεν μπορούσαμε γιατί τα ονόματα ήταν τόσο μεγάλα και εκείνη τη χρονιά έχει πάρει το κύπελο ΕΦΑ η ομάδα της Νάπολη του Μαραντώνα. Ε, η σημερινή βράβευση, πώς σας φάνηκε, είχατε και δύο συμπαίκτες σας που σας θυμήσαν εκεί, δύο μαζί. Ε, πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Ε, είναι μια συγκινητική στιγμή για έναν αθλητή που έχει περάσει από αυτό το γήπεδο και, και, έζησε πάρα πολύ καλές στιγμές και άσχημες. Όχι μόνο καλές, γιατί στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο καλές στιγμές, υπάρχουν και άσχημες. Αλλά μετά από τόσα χρόνια που πάτησα λίγο το γήπεδο και συγκινήθηκα πάρα πολύ μπορώ να πω και ιδιαίτερα όταν ε, ήρθαν οι δύο μου να μου δώσουν την φανέλα... Ο κύριο Καραγιουριού που είναι και σήμερα προπονητή τη Καλονία και ο Κώστα Σουμαλίουφα που συνεπήρξαμε για πολλά χρόνια συμπαίκτε μαζί. Ήταν ιδιαίτερη στιγμή για μένα και ευχαριστώ την Πάη που μου έκανε αυτή την τιμή. Δεν θα την ξεχάσω. Ε, θα τη θυμάμαι για πάντα. Η ευχή σα για τον ΠΑΟΚ. Η ευχή μου για τον ΠΑΟΚ είναι να... Ο κόσμος έχει κάνει αρκετά χρόνια υπομονή για να δει έναν τίτλο. Δεν ήρθε αυτό ο τίτλο. Θεωρώ όμω ότι ο κύριο Αβίδης, που είναι ο μεγαλομέτωχο τη ΠΑΕΠΑΟΚ, έχει, έχει την. Ε, όχι την ιδιότητα, αλλά μπορώ να πω έχει ίσω αυτή την αγάπη για τον πά που πιστεύω ότι στο τέλο θα καταφέρει μέσα από την υπομονή και μέσα από τις κινήσεις που θα κάνει, να μπορέσει να φέρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να ο ΠΑΟΚ να μπορεί να, να, βρει το δρόμο του, γιατί ο δρόμος δεν αρμόζει να βρίσκεται σε αυτή την, όχι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την βαθμολογική θέση. Θεωρώ ότι η, η, δίψα και η όρεξη του κόσμου τόσων χρόνων που δεν μπόρεσαν να, 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 να δουν κάποιον τίτλο, είναι μια αρνητική εικόνα. Απ' την άλλη όμως είμαι αισιόδοξο γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα έβγαινε πολύ δυνατός από πολύ δύσκολες στιγμές και οικονομικές, αλλά και ακόμη τη ε, της αγωνιστικής του εικόνας. Θεωρώ ότι θα, θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει. Ήδη έχει δείξει τα δείγματά του να, να κοντράρει ειδικότερα τον Ολυμπιακό, που αυτή, εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στα ελληνικά δρόμενα. Και νομίζω ότι ε, έφτασε η στιγμή που πραγματικά ο ΠΑΟΚ, μέσα από τον μεγαλομέτωπο τον κύριο Σαβίδη, θα μπορεί να βρει έναν τίτλο ή και, πο... ή και αρκετούς, αν έχουμε υπομονή όμως. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ μεθοδική δουλειά για να μπορέσουν να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται ποτέ εύκολα, ούτε γρήγορα. Ειδικότερα όταν ε, έχεις να παλέψεις πάρα πολλούς και ανθρώπους, καταστάσεις, διαιτησία, ακόμη και κόσμο. Ο δικός μας ο κόσμος πρέπει να κάνει αυτή την υπομονή, πρέπει να περιμένει, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθεί. Η υπομονή κερδίζει τα πάντα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ε, πολύ γρήγορα να φτάσει αυτό το σημείο που πραγματικά να σηκώσουμε έναν τίτλο, να έχουμε έναν τίτλο στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ και το έχει ανάγκη αλλά και το αξίζει για να το πάρει και θα δώσει μεγάλη χαρά φυσικά, όχι μόνο στου ανθρώπου που θα κερδίσουν ένα κύπελο ή ένα πρωτάθλημα, αλλά περισσότερο στον κόσμο που αυτό είναι που αγαπάει και αυτό που ακολουθεί και αυτό που στηρίζει πάντα σε οποιασδήποτε συνθήκε και καταστάσει τη ζωή.